Η Νέα Δημοκρατία προχωρά σε αλλαγές που επιβαρύνουν τη συντριπτική πλειονότητα των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων, με μόνο στόχο την ενίσχυση μεγάλων ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών. Η κυβέρνηση επαναφέρει το σύστημα των κλάσεων, που συνεπάγεται αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών κατά 20% για το 85% των μη μισθωτών. Πρόκειται για μια μεγάλη και ανέτεια επιβάρυνση. Συγκεκριμένα, κάποιος με ετήσιο εισόδημα 7.800 ευρώ θα καταβάλει τις ίδιες εισφορές με κάποιον που έχει ετήσιο εισόδημα 50.000 ευρώ. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ο πρώτος θα έχει ετήσια επιβάρυνση 420 ευρώ σε σχέση με σήμερα, ενώ ο δεύτερος θα έχει ελάφρυνση 7.400 ευρώ το χρόνο. Επιπλέον, η κυβέρνηση καταργεί τη μόνιμη 13η σύνταξη που νομοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ, με την οποία οι συνταξιούχοι έλαβαν συνολικά 830 εκατομμύρια ευρώ. Αντί της 13ης σύνταξης, η Νέα Δημοκρατία προωθεί ένα μειωμένο μέρισμα για τους συνταξιούχους, το οποίο θα καταβάλλεται μόνο αν υπάρχει επαρκές υπερπλεώνασμα. Οι καταστροφικές αυτές ρυθμίσεις γυρίζουν το ρολόι της χώρας προς τα πίσω. Ναρκοθετούν ξανά το ασφαλιστικό σύστημα, το οποίο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε με θηριώδες έλλειμμα και κατάφερε με πολύ κόπο να το καταστήσει βιώσιμο. Η κυβέρνηση για ακόμη μία φορά επιλέγει να βοηθήσει τους ελάχιστους σε βάρος των πολλών. Σε βάρος συντριπτικής πλειονότητας των πολιτών μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων. Η κοινωνία δεν πρέπει και δεν μπορεί να πληρώσει την ιδεολειπτική προσήλωση της Νέας Δημοκρατίας στην πολιτική της λιτότητας.